κάνουμε 150 χιλιόμετρα την ημέρα για να βγάλουμε 30 ευρώ μεροκάματο. Δεν υπάρχει για μας τίποτα άλλο παρά μια κόκκινη ζώνη αυτή τη στιγμή. Και αυτή η κόκκινη ζώνη είναι η δουλειά μας. Μόνιμη και σταθερή δουλειά. Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Ένας για όλους, όλοι για ένα. Εκ μέρους του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και στην Πληροφορική, στο νομό Αττικής, μεταφέρουμε την αμέριστη συμπαράσταση του αγώνα και καλούμε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο να βρεθούν δίπλα στους εργαζόμενους διανομής στην eFood, αλλά και συνολικότερα που πλήττονται συνολικά από όλη την πολιτική και αυτής της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο, συναδέλφες και συνάδελφοι, ότι μία κυβέρνηση μετά την άλλη έρχεται να χτυπήσει εργασιακά δικαιώματα, να κάνει τις συνθήκες ακόμα πιο δύσκολες. Άλλο ένα πράγμα βγαίνει σαν συμπέρασμα τη σημερινή κινητοποίηση, ότι οι εργαζόμενοι ενωμένοι είναι ο μόνος τρόπος με τον αγώνα τους να βάλουν φρένο σε αυτούς τους σχεδιασμούς, να βγουν μπροστά, να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην πλήρη και σταθερή εργασία, στη δουλειά με δικαιώματα, στη δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς. Σε αυτόν τον αγώνα βρισκόμαστε δίπλα σας και θα πάρουμε και άλλες πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα. Καλή επιτυχία στη σημερινή προειδοποιητική στάση εργασίας και κινητοποίηση και θα είμαστε στη συνέχεια για την κλιμάκωση και πάλι κοντά. Εκ μέρους του Συνδικάτου Επισυντισμού Τουρισμού χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση που αποδεικνύει ότι χωρίς εμάς τίποτα δεν δουλεύει, κανένα λεγρανάζι δεν παίρνει μπροστά, καμία εφαρμογή δεν στέλνει παραγγελία. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα, θα κοκκινήσουν όλοι οι δρόμοι, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στη Λάρισα, στα Χανιά. Σας χαιρετίζουμε και χαιρετίζουμε και τους συναδέλφους μας από την Κωνσταντινούπολη, τους εργαζόμενους της Διαμεξαπετή, τους εργαζόμενους του delivery hero στην Κωνσταντινούπολη, που στέλνουν και αυτοί τους αγωνιστικούς τους χαιρετισμούς στα σωματεία μας, στο Συνδικάτο Επισυντισμού και στο ΣΒΕΟΡ. Τις επόμενες μέρες θα κοκκινήσει και η Κωνσταντινούπολη. Εμείς απαιτούμε σήμερα από το Υπουργείο Εργασίας να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να μην εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο, το οποίο υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία, και η εταιρεία να υποχρεωθεί οι συμβάσεις όλες των εργαζομένων διανομέων να γίνουν αορίστου χρόνου, απευθείας με την εταιρεία. Γιατί μέχρι σήμερα όλοι οι διανομείς στη συγκεκριμένη εταιρεία δούλευαν με συμβάσεις τρίμηνες και μάλιστα ενοικιαζόμενοι από δουλεμπορικό γραφείο, γνωστό μάλιστα.